Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Στην Αλεξανδρούπολη, ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γιάννης Ρέτσος. Τι είπε στη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη. Τι απαντά η εταιρεία ΣΑΟΣ Φέρις μετά το χθεσινό επεισοδιακό δρομολόγιο του ΣΑΟΣ 2 για Λίμνο και Λαύριο. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Μέτωπο των δημάρχων του νομού Σερών κατά το διοδίων, τι αποφάσισαν. Λοιπόν, στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γιάννης Ρέτσος, σε μια προσπάθεια να καταγράψει από κοντά τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή και να παρουσιάσει εκείνους τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε ο ΣΕΤΕ να συμβάλλει στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στον Εύρο. Ο κύριος Ρέτσος συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη, με τον οποίο είχε μια ουσιαστική συζήτηση για τις κινήσεις που μπορούν να γίνουν και από τις δύο πλευρές, ώστε ο τουρισμός, όπως υπόθηκε, να συνδυαστεί με τον πολιτισμό και την αγροτοδιατροφή και ο νομός του Εύρου να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο κ. Λαμπάκης, αναφέρθηκε στα σημεία που συμφωνήθηκαν να συνεργαστούν ώστε να προκύψουν, όπως είπε, και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Συζητήθηκαν όλα εκείνα που θα βοηθήσουν σε μια ουσιαστική και άκρως επικοδομητική συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη τουριστικού ρεύματος και προϊόντος στον Εύρο. Ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γιάννης Ρέτσος, βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη με στόχο να συναντηθεί με τους ανθρώπους της αγοράς και του τουρισμού προκειμένου να δει πώς ο ΣΕΤΕ μπορεί επί της ουσίας να βοηθήσει την περιοχή ώστε αυτή να γίνει ακόμα πιο γνωστή και να την επιλέγουν ακόμη πιο πολλοί επισκέπτες. Ο κύριος Ρέτσος συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, Βαγγέλη Λαμπάκη, από τον οποίο ενημερώθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, τα προβλήματα που υπάρχουν αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης, με τον ίδιο να δηλώνει πως έχουν γίνει σημαντικά βήματα με τη βοήθεια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η Αλεξανδρούπολη είναι city break, αλλά αυτό πρέπει να ενισχυθεί ακόμη πιο πολύ, τόνισε ο κύριος Ρέτσος, ώστε για παράδειγμα το τουριστικό ρεύμα από την Τουρκία να μεγαλώσει κι άλλο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εάν συνδυαστεί και ενωθεί ο τουρισμός με την παράδοση και τον πολιτισμό αλλά και την αγροτοδιατροφή. Άλλωστε, οι τουρίστες, όπως είπε, επιζητούν πια πολλά περισσότερα από μία απλή διαμονή. Έχουμε αποφασίσει, σαν ΣΕΤΕ, σαν νέα διοίκηση, προκειμένου να εκπληρώσουμε βασικό μας στρατηγικό στόχο, που είναι η αύξηση του τουριστικού αποτυπώματος στην κοινωνία, να κάνουμε μια σειρά επισκέψεις όλη την Ελλάδα, να μιλήσουμε και με τους επαγγελματικούς φορείς και με την τοπική αυτοδιοίκηση, δημάρχους και περιφερειάρχες, προκειμένου να διαπιστώσουμε θέματα και ζητήματα, να προσφέρουμε την τεχνογνωσία που έχουμε ως κοινωνικός εταίρος με τα εργαλεία μας, το Ινστιτούτο μας, την Marketing Greece, την εταιρεία που έχουμε φτιάξει για να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση του branding και του marketing της χώρας. Και μέσα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια ήρθαμε και στην Αλεξανδρούπολη, στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, ένα μέρος το οποίο, μετά την κουβέντα που κάναμε και με τον Δήμαρχο, γνωρίζαμε και εμείς ότι είναι ξεχασμένο. Από την άλλη όμως έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια για πολλούς και διάφορους λόγους, με την πρωτοβουλία των επαγγελματιών και των επιχειρηματιών, ίσως και με τη βοήθεια της συγκυρίας, γιατί πάντα η καλή συγκυρία είναι κάτι το οποίο το θέλουμε και το επιζητούμε. Έχει λοιπόν η Αλεξανδρούπολη αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια, σαν έχει φτιάξει ένα city break προϊόν, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο αξίζει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Έχουμε δίπλα την τουρκική αγορά, έχουμε την Κωνσταντινούπολη, την Αδριανούπολη, μεγάλες πόλεις, τους Τούρκους οι οποίοι θέλουν να έρθουν στη χώρα μας. Οπότε λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές συνέργειες και πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές ανόδου. Σε αυτό, όπως είπα, θέλουμε να βοηθήσουμε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Ικανοποιημένος από αυτή τη συνάντηση έμεινε και ο κύριος Λαμπάκης, λέγοντας πως συμφωνήθηκαν τα βήματα συνεργασίας με το ΣΕΤΕ με βάση μια μελέτη που θα γίνει. Συμφωνήσαμε μέσα από μια προγραμματική σύμβαση με τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ να μας κάνουν μια μελέτη για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος του νομού Εύρου, ολόκληρου του νομού Εύρου, συμπεριλαμβανομένης μέσα και της Αμοθράκης, γιατί το τουριστικό προϊόν δεν μπορείς να το τεμαχίσεις.
πάει μαζί. Εισπράξαμε όλη την επιθυμία του Προέδρου να βοηθήσει τον τόπο μας και να αναπτύξουμε μέσα από την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία του ιδίου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των συμβούλων τους να εισπράξουμε όλα εκείνα τα οποία απαιτούνται για να αναπτύξουμε τον τόπο μας τουριστικά. Συμφωνήσαμε ότι θα είμαστε σε διαρκή επαφή και βέβαια περιμένουμε το υπόδειγμα της πραγματικής σύνδεσης προκειμένου να το περάσουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο και αυτός από το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε όσο γίνεται το γρηγορότερο δυνατόν να έχουμε αυτήν τη μεγάλη ανάσα για την τουριστική ανάδειξη του τόπου μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι εδώ πέρα, αλλά συνολικά για να δουν το τουριστικό προϊόν και να χρησιμοποιήσουμε καινούργιες μεθόδους για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή μας, δεν έχουμε ακόμα. Ήρθε η ώρα να το αποκτήσουμε και αυτό. Λοιπόν, αυτά έγιναν σήμερα το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα θα πάμε να δούμε τι έγινε στις πανελλήνιες εξετάσεις, τα λατινικά, τη χημεία και τις αρχές οικονομικής θεωρίας. Εξετάστηκαν σήμερα Τετάρτη οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Μαζί μας για να τα δούμε όλα αυτά, δηλαδή πώς πήγαν τα παιδιά ουσιαστικά. Βρίσκεται ο κύριος Παναγιώτης Ζαπάρτας, ιδιοκτήτης φροντιστηρίου στην Αλεξανδρούπολη. Κύριε Ζαπάρτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπασκάη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ που σήμερα είσαστε κοντά μας. Ο αγώνας των εξετάσεων συνεχίζεται, βέβαια σε λίγες μέρες τελειώνει. Παρασκευή ουσιαστικά τελειώνει για τα πιο πολλά παιδιά. Τη Δευτέρα είναι κάποια παιδιά που έχουν μαθήματα. Το φάγαμε το γάιδρο ουσιαστικά. Η ουρά θα το λέγανε. Ναι. Λοιπόν, σήμερα πώς πήγαν τα παιδιά? Καλά πήγαν τα παιδιά και συνεχίστηκε, κυρία Μπασκάκη, το ίδιο κλίμα το οποίο νομίζω ότι εδραιώθηκε από την πρώτη μέρα των εξετάσεων από την έκθεση. Καλά θέματα, στρωμένα θέματα, έξυπνα, απλωμένα μέσα στην ύλη. Έξυπνα χωρίς εξυπνακισμούς, γιατί παλιότερα είχαμε κάτι τέτοια, ας πούμε, τα οποία αναρωτιώσουν τι θέλανε να εξετάσουν στο παιδί. Όχι. Πολύ καλά διαρθρωμένα και διαβαθμισμένα. Νομίζω ότι θα εξελιχθεί και δεν νομίζω ότι θα χαλάσει αυτό τώρα την Παρασκευή αυτή η εικόνα. Νομίζω ότι εξελίσσεται σε μια πάρα πολύ καλή χρονιά πανελλαδικών εξετάσεων, που τα παιδιά, ανάλογα με την προσπάθεια που έχουν κάνει, βγαίνουν και με τον αντίστοιχο βαθμό ευχαρίστησης. Γιατί προφανώς έχοντας κάνει πολλή δουλειά. Την προσπάθεια που έχουν κάνει την τελευταία χρονιά ή και τα προηγούμενα δύο χρόνια σε όλη τη διάρκεια του λυκείου. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει ένα παιδί είναι να αποφασίσει στην τελευταία χρονιά ότι εγώ τώρα θα κάνω δουλειά, θα διαβάσω. Το έχουμε δει, αλλά οδηγεί σε ουσιαστική αποτυχία. Ελάχιστες περιπτώσεις τα καταφέρνουν. Που στο κάτω γραφείς το μόνο που κάνουν είναι επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Αν δεν ξεκινήσεις από την Α' Λυκείου να χτίζεις τη γνώση, δεν υπάρχει πιθανότητα να καταφέρεις τίποτα στην κανόνα. Άρα σήμερα τα παιδιά δυσκολεύτηκαν κάπου, δηλαδή μόλις τελείωσαν οι εξετάσεις, τα δικά σας τα παιδιά ήρθαν, ρώτησαν κάτι που να. Έστω και λίγο τους δυσκόλεψε. Ναι, γιατί είχε έξυπνα θέματα. Και σήμερα στη χημεία ήρθαν τα παιδιά στο φροντιστήριο και στη φυσική ήρθαν με προβληματισμό σε κάποια σημεία, γι' αυτό είπα τη λέξη έξυπνα θέματα, σωστά απλωμένα, και θα το ξανατονίσω γιατί το είχαμε δει άλλες χρονιές, δεν είχαν εξυπνακισμούς, γιατί κάποιες χρονιές βλέπαμε θέματα και λέγαμε «Διάολε, τι πάνε να εξετάσουν τώρα αυτή τη στιγμή». Ήθελα το έξυπνο το κατανοώ. Ήθελα να δείξουμε αυτοί που επέλεγαν τότε τα μαθήματα, ότι προφανώς την ύλη τέλος πάντων είναι πιο έξυπνη από τα παιδιά. Δεν ξέρω, εντάξει, αυτό το έχουμε δει. Έχουμε δει και τέτοια. Το έχουμε δει, μα και αυτό προφανώς, το λέω και εγώ. Προφανώς. Λοιπόν, πείτε μου όμως, εσείς τώρα συμφωνείτε με αυτό που κάνουν τα περισσότερα παιδιά μόλις τελειώνει η διαγωνιστική διαδικασία, που έρχονται αμέσως, τρέχουν από την αγωνία, από το άγχος να δουν τι έγινε, δεν έγινε, πού γράψαν καλά και πού όχι? Έχει σημασία, έχει νόημα? Ό,τι γράψαν, έγραψαν, τελείωσε. Όχι. Θα σας πω κάτι, κύριε Πασκάκη. Εγώ αντιμετωπίζω στο φροντιστήριό μας τη γνώση κορυφή. Και της μιας πλευράς παιδιά και της άλλης πλευράς παιδιά. Υπάρχουν παιδιά που έρχονται και μου λένε «Κύριε Πανώ, να μην πούμε τίποτα, σε παρακαλώ, άφησε το, γιατί εγώ έχω να δω λίγο το επόμενο». Το σέβομαι όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Υπάρχουν παιδιά όμως τα οποία έχουν την αγωνία ότι θέλω να δούμε το συγκεκριμένο ερώτημα. Κάτι έκανα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Και αυτό είναι σεβαστό. Εσείς όμως είναι θέμα χαρακτήρα. Σε ποια μεριά περισσότερο κλείνετε? Δηλαδή θέλω να πω, είστε από εκείνους που λένε στα παιδιά, λέτε να δούμε. Ναι. Νομίζω ότι ένα παιδί. Δεν τα αγχώνει περισσότερο αυτά. Όχι μόνο. Τα πιο πολλά παιδιά ξέρουν όταν βγαίνουν έξω τι έχουν κάνει. Καλά, αυτό δηλαδή, είναι αλήθεια. Δηλαδή, όταν είσαι γνώστης του αντικειμένου, έχεις καταλάβει που έχεις κάνει τη ζημιά, έχεις καταλάβει που έχεις κάνει το σωστό, έχεις ένα προβληματισμό πιθανό σε ένα-δύο σημεία και αυτά θες στην ουσία να ξεκαθαρίσεις. Άρα τα πιο πολλά παιδιά που έχουν δουλέψει, άρα έχουν γνωστικό αντικείμενο μέσα στο μυαλό του, ξέρουν τι του γίνεται.
Περίπου ξέρουν και τι βαθμό θα πάρουν. Εσείς τα θέματα περίπου που σήμερα επιλέχθηκαν τα περιμένατε πάνω κάτω, ότι θα είναι αυτά. Ναι, γιατί ναι, για τα λατινικά ναι. ακούστηκαν διάφορα. Όταν είπα ότι ήταν εύκολα για καλά διαβασμένο αυτό που ακούμε. Είναι καλά αυτό πια έχει καταντήσει. Και οι Πανελλήνες ναι, δεν είναι για του. Ποιου είναι τότε οι Πανελλήνες, για αυτού που δεν διαβάζουν. Είναι ένα κλασικό σύστημα διαβάθμιση των παιδιών. Του το λέω από την πρώτη στιγμή, από την αλφαλική του το λέω. Διαγωνισμό είναι, παιδιά, οι Πανελλήνες. Πάρτε το χαμπάρι, δεν είναι προαγωγικές εξετάσεις. Να διαγωνιστείτε και να καταταγείτε για να καθορίσει μετά το σύστημα σε ποια σχολή θα περάσει ο καθένας. Αυτό είναι οι Πανελληνιστές, αυτό ήταν πάντα. Και νομίζω ότι είναι ένα σύστημα που δεν μπορώ να φανταστώ αν θα υπήρχε τρόπος με άλλο, με κάτι διαφορετικό να κατατάξουμε τα παιδιά. 103.000 υποψήφοι φέτος. Πώς αλλιώς. Πώς αλλιώς για 76 και κάτι χιλιάδες νομίζω θέσεις. Δεν νομίζω αν δεν κάνω λάθος. 104.000 τα παιδιά. Πάντως είναι 104.000 τα παιδιά. 103.000 κάτι τέλος πάντων. Τώρα είναι λίγο νωρίς, αλλά κάποιες πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις ήδη έχουν αρχίσει να ακούγονται. Θεωρώ ότι θα έχουμε μία πτώση. Τόση, Περιμένω όμως, κυρία Μπασκάκη, και το τονίζω, περιμένω την έκθεση. Γιατί... Για πείτε μου για την έκθεση. Γιατί, γιατί και εγώ είχα κάποιες ενστάσεις. Κάθε χρόνο όλοι είναι ευχαριστημένοι ναι, με την έκθεση. Αλλά, εκεί όμως αλλά μετά βλέπεις σημεία και τέρατα. Ναι. Εντάξει, λογικό είναι. Δεν είναι η μεγαλύτερη παγίδα και από όλα τα μαθήματα. Το φετινό θέμα, που ήταν ένα εξαιρετικά ωραίο θέμα. Τώρα θα σας πω όμως. Στο οποίο δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Έτσι. Επί ουσίας δεν υπάρχει. Δεν δηλαδή υπάρχει ο επιστήμονας το πώς θα λειτουργήσει σε σχέση με την κοινωνία, ο καθένας μάλλον δίνει την προσωπική του απάντηση. Άρα όλα τα παιδιά βγήκαν ευχαριστημένα. Τώρα, τι θα κρίνουν οι φιλόλογοι που θα τα διορθώνουν. Γι' αυτό είναι η μεγάλη παγίδα. Γιατί έχει να κάνει και με το κριτήριο του κάθε εκπαιδευτικού. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όσο ρωτήσατε για τις βάσεις, σας είπα, περιμένω κάποια πτώση αυτή τη στιγμή, βλέποντας βέβαια τα μαθηματικά, τις φυσικές και λοιπά, που εν πάση περιπτώσει έχουμε μια σαφή εικόνα. Στην έκθεση, να το δούμε, να το δούμε. Τα παιδιά σας όμως είπαν ότι τα πήγαν καλά. Ναι, ναι, τα παιδιά μας στην έκθεση, λογικά από ό,τι είδαμε στο φροντιστήριο και από ό,τι είδαν οι φιλόλογοι, ανταποκρίθηκαν στο αντικείμενο. Παρ' όλα αυτά, εγώ είναι, για μένα πάντα είναι ένα μάθημα που περιμένω να δω τι γίνεται. Σε ό,τι αφορά βέβαια φυσικές, χημίες, λατινικά, αρχαία κλπ. Εκεί τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Εκεί μπορείς να καταλάβεις το παιδί που βρίσκεται από άψη βαθμολογίας και να παίρνεις πολύ μέσα. Συνέχεια λέω τα παιδιά σας δεν αισθάνεστε έτσι. Α, 100%. 100%. Και ειδικά αυτή την περίοδο 100%. Που είναι και πολύ αγχωμένα και ανησυχούν ειδικά και όταν, προβληματίζονται. Ειδικά όταν συμμετέχουμε σε κάποιες διαδικασίες που έχουν σχέση με επιμελητήρια, με επιχειρηματικές τέτοιες διαδικασίες και ακούω τη λέξη επιχειρηματίες, εσείς οι επιχειρηματίες, ομολογώ κοιτάζω πλάι μου. Γιατί λέω εγώ παιδιά πού είμαι εδώ, τι επιχειρηματίας ρε παιδιά. Με την κοιμωλία στον πίνακα, ώρες ατελείωτες με την ψυχή των παιδιών να παίζεις τώρα επιχειρηματίας. Τώρα πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, τι είναι αυτό που λέτε ως συμβουλή συνήθως αυτή την περίοδο. Τι τους λέτε. Τίποτα, είτε γράψουν καλά είτε όταν, δεν γράψουν καλά. Όταν τελειώσουν με το καλό και την Παρασκευή, βάζω και μια μικρή παράμετρο τα λίγα παιδιά που θα πάνε τη Δευτέρα με τα μαθήματα γενικής παιδείας. Εν πάση περιπτώσει, την Παρασκευή όταν με το καλό θα τελειώσουν και αυτοί που δίνουν τη βιολογία, ξεκούραση. Χαλαρότητα, τα ξεχνάνε όλα, δεν βοηθάει η ανακύκλωση ξανά και ξανά, ξανά και ξανά, δεν έχει νόημα. Περιμένω τη βαθμολογία από ό,τι ανακοίνωσε στο Υπουργείο θα βγει τέλος Ιουνίου. Α, νομίζω ότι θα πέσουν μέσα. Και από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε εμείς. Εγώ αυτό που λέω πάντα στα παιδιά στο φροντιστήριο είναι ότι το μηχανογραφικό μαζί θα το κάνουμε. Έτσι πρέπει. Μαζί, μαζί. Όχι με την έννοια όμως του να σου πω εγώ τι θα βάλεις προς Θεού. Όχι, όχι, αλλά του να σου συμβουλέψω ότι με αυτά τα μόρια έχεις αυτές περίπου τις δυνατότητες μπροστά σου. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι έτσι, εκείνο είναι αλλιώς, το άλλο είναι αλλιώς. Και επειδή ξέρετε, κύριε Πασκάκη, τι γίνεται. Το χαρακτήρα των παιδιών, επειδή τον έχουμε βιώσει πάρα πολύ. Τον ξέρουμε απ' έξω και αγκαλωτά. Τον ξέρουμε απ' έξω και αγκαλωτά. Κάποιες φορές έχω την αίσθηση ότι μπορώ να δώσω συμβουλές σε κάποια παιδιά. Θα τολμήσω να το πω. Ίσως και με καλύτερες δυνατότητες από ό,τι οι γονείς τους. Με καλύτερο τρόπο, αν θέλετε. Δυνατότητες δεν ξέρω. Ναι, δυνατότητες το εννοώ με την έννοια ότι ναι, ξέρω και κάποιες μύχιες σκέψεις τους. Μα γι' αυτό ακριβώς. Και ενδεχομένως και κάποιες σκέψεις που πολύ πιο εύκολα να εκμυστηρεύονται ναι, τα παιδιά. Ναι, 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 παρά στους γονείς. Και όλοι καταλαβαίνουμε, όλοι το κάναμε κάποια στιγμή. Ναι, δεν είναι ναι, κακό ναι, ναι, αυτό, ναι. Δεν χρειάζεται να αισθάνονται άσχημα οι γονείς ότι όχι, δεν έχουν κάνει. Γιατί ξέρετε μετά τις σκέψεις. Τι δεν έκανα καλά, τι πήγε στραβά, γιατί το παιδί μου δεν έρχεται σε μένα και πηγαίνει στο δάσκαλο, τα ξέρετε. Υπάρχουν γονείς που έρχονται και μου το λένε, κύριε Ζαπάρτα, εσείς να το πείτε γιατί εμένα δεν ξέρω αν θα με ακούσει. Λοιπόν, τώρα και κάτι τελευταίο.
η Παρασκευή είναι μπροστά μας. Τα παιδιά με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα, ό,τι έχουν κάνει. Θα φανεί. Εσείς επίσης είστε από εκείνους που λέει ότι την τελευταία στιγμή ένα ξεφύλισμα, μια επανάληψη. Όχι. Καλύτερα στην άκρη. Χαλαρή διάθεση. Και εγώ τα μαθήματα που κάνουμε στο φροντιστήριο στα παιδιά τις τελευταίες μια-δύο μέρες είναι έτσι. Στο απ' έξω και χωρίς βέβαια να ανοίγουμε βιβλία και χωρίς να ψάχνουμε να βρούμε και εγώ δεν ξέρω τι ασκήσεις. Όχι. Αυτά είναι άλλων εποχών, πολύ παλαιότερων. Δεν έχουν νόημα τώρα. Τώρα θα πάνε να εξεταστούν σε αυτό που κάνανε 11 ολόκληρους μήνες. Πείτε μου και κάτι τελευταίο. Από τις συζητήσεις που έχετε κάνει μέχρι τώρα, οι προτιμήσεις τους πού είναι περίπου? Τι θέλουν να κάνουν με τα δεδομένα της κοινωνίας, με τα προβλήματα της κοινωνίας? Τι είναι εκείνο που σας λένε? Κυρία Μπασκάκη, τι θέμα ανοίγετε τώρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλουν να φύγουν από το σπίτι, να μείνουν εδώ, να σπουδάσουν εδώ, έξοδα πολλά. Σκέφτονται πάρα πολύ το θέμα των εξόδων στο οποίο θα βάλουν τις οικογένειές τους. Ένα το κρατούμε. Άρα οι επιλογές είναι κάπου εδώ κοντά. Σημαίνει Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, τους το λέω και εγώ, παιδιά, είναι ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο και είναι στα πόδια μας. Άρα λοιπόν το να τρέχετε στην Πάτρα, στην Κρήτη, στα Γιάννενα και δεν ξέρω εγώ, είναι μπροστά μας εδώ και έχει εξαιρετικές σχολές. Μία παράμετρος. Αυτή είναι η καλή. Ωραία, έχουμε ένα πανεπιστήμιο στα πόδια μας, έχουμε στις κοντινές μας πόλεις, μέσα στην Αλεξανδρούπολη κάποιες σχολές, ο καθένας μπορεί να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Αυτή είναι η καλή παράμετρος. Τα παιδιά καταλαβαίνουν το οικονομικό πρόβλημα των γονιών τους, γι' αυτό και σκέφτονται έτσι. Η άσχημη παράμετρος είναι ότι το επαγγελματικό τους μέλλον πολλά παιδιά το βλέπουν εκτός Ελλάδος. Το μετά. Και όταν εγώ βλέπω τον 17χρονο να σκέφτεται έτσι. Δυστυχώς. Ομολογώ ότι δεν μ' αρέσει και δεν είναι καλά τα πράγματα, αλλά τόσο είναι ένα άλλο θέμα συζήτηση. Είναι μια πάντως το εισπράττω. Όμως. Το εισπράττω, γι' αυτό και το καταθέτω. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία θα πούμε και πάλι στα παιδιά. Να μην στεναχωρηθούν αν κάποιοι δεν γράψουν καλά. Ευκαιρίες, δυνατότητες υπάρχουν. Το λέμε συνέχεια. Θα ακόμη το δούμε, και αν σε κάποιους θα ακούγεται. Θα το δούμε όταν θα βγουν οι βαθμολογίες τους, θα κάνουν τα μηχανογραφικά τους, θα περάσουν που είναι να περάσουν. Το Σεπτέμβριο θα γίνει μια κουβέντα περί του τι μπορούν να σκεφτούν. Έχουν κάποια παιδιά πιθανόν τη δυνατότητα να το ξαναδοκιμάζουν. Υπάρχουν πάρα πολλά, θα τα πούμε με την ώρα. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους. Έτσι, μπράβο. Έτσι, αυτό που τους λέω πάντα, ότι εντάξει, είναι ένα σημείο καμπής βέβαια αυτές οι εξετάσεις, αλλά μέχρι εκεί παραπάνω μην το μεγαλοποιούμε. Έχουν γιατί τόσα άλλα μπροστά τους να αντιμετωπίσουν που ούτε καν φαντάζονται. Ούτε θα τις θυμούνται. Ούτε θα τις θυμούνται. Εντάξει, τη δεδομένη στιγμή είναι ένα πολύ σοβαρό αντικείμενο. Γιατί είναι και οι γονείς που παιδεύονται, που κουράζονται, όλοι καταλαβαίνουν. Έχουν δουλέψει και την τελευταία χρονιά, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να βγει αυτή η δουλειά που κάνανε όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, αυτό τα φορτώνει τα παιδιά τώρα και να λέμε τι. Πόσο έξυπνα μυαλά όμως έχουμε πια, τα παιδιά, πόσο έξυπνα και πόσο έχουν αλλάξει διαχρονικά. Να τα δούμε πάρα τα προηγούμενα πολύ, έτη, έτσι, κύριε Ζαπάρτα. Πάρα και αυτό πολύ. Σημαίνει κάτι για να συμπληρώσω αυτό που λέγατε ότι φεύγουν έξω. Εκπληκτικά μυαλά τα οποία τα παίρνουν έτσι. Εγώ το λέω και στα παιδιά. Δεν είναι χαζοί, λέω, οι Ευρωπαίοι και οι Βορειοαμερικάνοι. Δεν είναι καθόλου χαζοί. Για να έρχονται και να παίρνουν έτσι, σαν ξερολούκουμα, τα δικά μας τα τους παιδιά. Και το δεν μπορεί γιατί να γίνεται διάβαζα γιατί ξαφνικά μας αγάπησαν. Όχι. Βλέπουν. Έτσι, γιατί και ικανότητες και έξυπνα μυαλά. Διάβαζα πριν από λίγο, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας στο cnn.gr, μια ανακάλυψη ενός Έλληνα φοιτητή της ιατρικής. Και λέω, πίσω από τέτοιου είδους πάντα ωραίες ειδήσεις, κρύβεται ένας Έλληνας. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ακόμα και ομαδικές δουλειές να είναι από σε πανεπιστήμια, μέσα θα υπάρχει Έλληνα. Μα δεν υπάρχει το λέω. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή εγώ συνέχεια ευχαριστώ. Και σε εσάς, εγώ γιατί κάνετε πολλή δουλειά όλα τα χρόνια αυτά. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε χθες στις Σέρες, κυρίες και κύριοι. Ένα από τα σημαντικότερα έργα συνολικού προϋπολογισμού 11,5 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία των ποταμών Στριμώνα και Εύρου εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Διασυνοριακού Προγράμματος Ίντερεγκ Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 που συνεδρίασε, όπως είπαμε, στις Σέρες παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα. Ένα από τα σημαντικότερα έργα συνολικού προϋπολογισμού 11,5 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία των ποταμών Στριμώνα και Εύρου εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Διασυνοριακού Προγράμματος Ίντερεγκ Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 που συνεδρίασε στις Σέρες παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα. Το Flood Protection είναι ένα στρατηγικό έργο για την αντιμετώπιση των πλημμυρών στους ποταμούς Στριμώνα και Εύρου. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 11,5 εκατομμύρια ευρώ, 4,2
2 εκατομμύρια ευρώ για την πλευρά της Βουλγαρίας και 7,3 εκατομμύρια ευρώ για την πλευρά της Ελλάδας και πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και τεσσάρων περιφερειών της Βουλγαρίας. Όπως τόνισε στη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης, ο Περιφερειάρχης, μέσα από το έργο Flood Protection θα γίνουν κοινές και συντονισμένες αναβαθμίσεις των υφιστάμενων καθώς και κατασκευή νέων προγραμματισμένων υποδομών στις τρεις λεκάνες απορροής των ποταμών και στις δύο πλευρές των συνόρων. Ο Δήμαρχος Σουφλίου Βαγγέλης Πουλιλιός, που ήταν παρός στη συνάντηση, τόνισε πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν φέρνει την οριστική λύση, αλλά είναι μια σημαντική βοήθεια. Σήμερα εγκρίθηκε το διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδος-Βουλγαρίας, το Interreg Ελλάδος-Βουλγαρίας, το οποίο αφορά σε δύο περιφέρειες της χώρας μας, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και τέσσερις περιφέρειες της Βουλγαρίας και αφορά στους ποταμούς Στριμώνα και Εύρου. Για το πρόγραμμα αυτό ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ κατορθώσαμε να εξασφαλίσουμε περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ για την πλευρά της Βουλγαρίας και 7 εκατομμύρια ευρώ για την πλευρά της Ελλάδος, προκειμένου να γίνουν παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής θωράκισης στους δύο αυτούς ποταμούς, Στριμώνα και Εύρου. Ειδικότερα δε για τις Σέρες, οι παρεμβάσεις θα αφορούν στο ανατολικό ανάχωμα της λίμνης Κερκίνης και έτσι πιστεύουμε ότι με αυτές τις παρεμβάσεις θα κατορθώσουμε να διαφυλάξουμε την περιοχή μας, να την προφυλάξουμε από μελλοντικά προβλήματα πλημμυρών. Βέβαια, αυτό είναι ένα άλλο θέμα μεγάλο, το οποίο δίνονται αρκετά εκατομμύρια, 11 εκατομμύρια περίπου, που, αν θυμάμαι καλά, για, και σε εμάς και για το Στριμώνα, για όλο το Direct, για να απαλληφθεί λίγο ο πόνος που... και τα προβλήματα που έχουμε με τις πλημμύρες. Βέβαια, αυτό δεν είναι οριστική λύση. Εν πάση περιπτώσει, όμως, νομίζω ότι θα βοηθήσει αρκετά. Λοιπόν, σε αυτό το θέμα θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Πάμε τώρα να δούμε μετά τα όσα έγιναν εχθές. Η χθεσινή πρεμιέρα του δρομολογίου του ΣΑΟΣ 2 από Αλεξανδρούπολη για Σαμοθράκη, Λίμνο, Λαύριο, αν μη τι άλλο, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επεισοδιακή, γιατί σίγουρα δεν ήταν και η καλύτερη έναρξη που θα μπορούσε να έχει γίνει για την συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή σύνδεση και ειδικά μετά από τόσα χρόνια που φορείς και τοπική κοινωνία αγωνίστηκαν και διεκδίκησαν να ενεργοποιηθεί και πάλι. Να θυμίσουμε λοιπόν πως το καράβι έφυγε από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με καθυστέρηση για την Καμαριώτισσα, όπου εκεί παρέμεινε δεμένο για αρκετές ώρες, καθώς το πρόβλημα που παρουσιάστηκε, δηλαδή της ελλιπούς σύνθεσης προσωπικού, καταστούσε αδύνατη τη συνέχιση του δρομολογίου. Μετά από διαπραγματεύσεις και επαφές των αρμοδίων, τελικά αποφασίστηκε με πολλές ώρες αναμονής να φύγει το απόγευμα για Λίμνο και Λαύριο. Η κατάσταση, έτσι όπως εξελίχθηκε, προκάλεσε προβληματισμό, ανησυχία και πολλά ερωτήματα για το τι τελικά συμβαίνει, τι πρέπει να ισχύει με το προσωπικό και τι τελικά συμφωνήθηκε ανάμεσα σε εμπλεκόμενους και Υπουργείο Ναυτιλίας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι απαντάει η εταιρεία ΣΑΟΣ Φέρις για το χθεσινό περιστατικό, αφήνοντας εχμές για την σοβαρή εξέταση της επανάληψης του δρομολογίου την επόμενη χρονιά. Η ΣΑΟΣ Φέρις, με γνώμονα την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της Σαμοθράκης, ανέλαβε την κάλυψη της γραμμής Λαύριο-Λίμνο-Σαμοθράκη. Η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που ίσχυαν μέχρι σήμερα για τον αριθμό του πληρώματος του ΣΑΟΣ 2. Με έκπληξη ενημερωθήκαμε αρχικά την Παρασκευή 9 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα και γραπτά τη Δευτέρα 12 Ιουνίου ότι ο αριθμός του πληρώματος του ΣΑΟΣ 2 θα έπρεπε από τα 18 μέλη που ίσχυε μέχρι σήμερα για τη γραμμή του Λαυρίου να αυξηθεί στα 36 μέλη, καθώς όπως μας ενημέρωσαν, η υπουργική απόφαση η οποία καθόριζε τον αριθμό του πληρώματος του ΣΑΟΣ 2 σε 18 μέλη είχε καταργηθεί και μάλιστα από το 2001. Ήτανε προφανές ότι επρόκειτο περί λάθους, δεδομένου το ΣΑΟΣ 2 ολοκλήρωσε την κατασκευή του το 2001 και αμέσως δρομολογήθηκε στη γραμμή του Λαυρίου, την οποία εκτελούσε επί πολλά έτη με πλήρωμα 18 μέλη. Πώς ήταν δυνατόν λοιπόν από το 2001 να έχει καταργηθεί η υπουργική απόφαση? Ετηθήκαμε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σήμερα το πρωί υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου κυρίου Καλαματιανού, που τη στάση του θα θέλαμε να εξάρουμε στην κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος. Με την παρουσίαση των πραγματικών συνθήκων και των αποδεικτικών στοιχείων έγινε αποδεκτή η μη εφαρμογή της νέας απόφασης για αριθμό πληρώματος με 36 μέλη. Η εταιρεία μας με τη σειρά της αποδέχτηκε την υλοποίηση του δρομολογίου με 26 μέλη.
Η ανταπόκρισή μας στην αύξηση των μελών του πληρώματος αποτελεί ισχυρή ένδειξη ευθύνης απέναντι στους κατοίκους του νησιού και τους επισκέπτες της ακριτικής μας περιοχής. Διατρανώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ισχυρή μας θέληση να ενισχύσουμε την αναπτυξιακή προοπτική της Σαμοθράκης. Όσα έγιναν μας έκαναν ακόμη δυνατότερους για να μπορούμε να ξεπερνάμε κάθε είδους εμπόδια. Εξάλλου, θα αξιολογήσουμε με προσοχή όλες τις παραμέτρους που αναδείχθηκαν τις τελευταίες ημέρες πριν λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση που θα αφορά την επανάληψη του αντίστοιχου δρομολογίου την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι με τα όσα έγιναν εχθές στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και της Καμαριώτισσας. Τώρα πάμε να δούμε, να κάνουμε κουβέντα μάλλον για το θέμα το οποίο προλογίσαμε και δείξαμε πριν από λίγα λεπτά και αναφέρουμε στα όσα έγιναν εχθές στις Σέρρες, εκεί όπου βρέθηκε ο κύριος Απόστολος Τζικώστας, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και ο Δήμαρχος Σουφλίου, όπως είδαμε, και όχι μόνο για το ζήτημα των αντιπλημμυρικών από το Στριμώνα μέχρι και τον Εύρο. Στην συνάντηση αυτή, βεβαίως, ήταν και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Εύρο, Κώστας Εξακουστός, και να θυμίσω στο σημείο αυτό πως ο κύριος Εξακουστός έχει αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκά προγράμματα και όχι μόνο. Οπότε νομίζω, κύριε Εξακουστέ, ήσασταν και με αυτή σας την αρμοδιότητα στη συγκεκριμένη συνάντηση. Εκπροσώπησα στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, στην τέταρτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Διακρατικού Προγράμματος Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και την Ένωση Περιφερειών. Ήμουνα με αυτή την ιδιότητα εκεί πέρα. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι αυτά τα οποία υπόθηκαν στην χθεσινή συνάντηση ήταν πολύ σημαντικά, γιατί αφορά σε ένα ζήτημα που ο Εύρος είναι πολύπαθος, αναφέρομαι στις πλημμύρες και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Βεβαίως, αυτό που είπε και ο κύριος Πουλιλιός, μπορεί να μην είναι η οριστική λύση, δεν δίνεται έτσι η οριστική λύση μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά δεν πάβει να είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια. Πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι η προσπάθεια της περιφέρειας στο συγκεκριμένο κομμάτι, και επειδή τα κονδύλια είναι περιορισμένα, ειδικά στα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και από ευρωπαϊκά κονδύλια, γίνεται μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρξει αντιμετώπιση του ζητήματος και του φαινομένου των πλημμυρών. Στο συγκεκριμένο έργο όμως είναι μια στρατηγική παρέμβαση σε ό,τι αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται και τις τέσσερις περιφερειακές περιοχές από την πλευρά της Βουλγαρίας, και συγκεκριμένα την περιοχή του Μπλαγκόευγκρατ, την περιοχή του Χασκόβου, την περιοχή του Κίρτζαλη και την περιοχή του Σμόλιαν. Από την πλευρά της Κεντρικής Μακεδονίας αφορά κυρίως την περιοχή του Στριμώνα, και από τη δική μας περιφέρεια αφορά την Ανατολική αφορά τον Εύρο, ναι. Και συγκεκριμένα μπορώ να σας πω οι κύριες παρεμβάσεις του έργου ποιες είναι. Αφορά το Δήμο Ορεστιάδας, ύψος 1.250.000 ευρώ. Είναι οι κυριότερες παρεμβάσεις που θα γίνουν στην περιοχή της Ορεστιάδας και συγκεκριμένα στη Σαγίνη και στο Νέο Χειμώνιο. Μάλιστα. Αναφέρω και ενδεικτικά κάποιες περιοχές. Στο Δήμο Διδημοτήχου, ενίσχυση των αντιπλημμυρικών, θα υπάρξει ύψους 750.000 ευρώ. Στην περιοχή του Σουφλίου 600.000 ευρώ. Στην περιοχή των Φερών 400.000 ευρώ. Και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μελισσοκομείου, Πέταλο, Πέπλος και Γεμιστή. Και θα υπάρξει και η προμήθεια εξοπλισμού αντλιών μεγάλης παροχής ύψους 250.000 ευρώ. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το συγκεκριμένο πρόγραμμα για τις δράσεις αυτές θα λάβει, ο συνολικός προϋπολογισμός είναι τα 3.234.000 ευρώ. Εντάξει, και λίγα. Ναι. Επικεφαλής εταίρος είναι η Κεντρική Μακεδονία και από την ελληνική πλευρά συμμετέχουν οι δύο περιφέρειες. Συνολικά 11,5 εκατομμύρια, δεν είναι? Ναι, 11,5 ήταν συνολικά η στρατηγική, το κονδύλιο για τη στρατηγική παρέμβαση. Και από αυτά τα 7,5 εκατομμύρια τα έχει πάρει η ελληνική πλευρά. Βέβαια, το πρόγραμμα λέει 14-20. Πρέπει να πούμε ότι λίγο καθυστέρησε, αλλά δεν έχει σημασία. Καλλιεργά παρά ποτέ. Ναι, όχι. Προχωράει για τα δεδομένα αρκετά καλά, γιατί και ακόμα και οι Βούλγαροι τα δικά τους ποσά δεν ξέρουν, δεν έχουν καταλήξει τι θα κάνουν με το δικό τους ποσό. Τώρα πρέπει να γίνουν κάποιες. Αλλά αφορά εγκεκριμένο έργο. Δηλαδή αυτό το έργο είναι ήδη εγκεκριμένο. Ναι, ότι ήδη υπάρχουν και τα χρήματα τόσο απλά για να καταλάβει ο κόσμος. Και έχουν εγκριθεί οι δράσεις για την πλευρά της Ελλάδας. Και συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης
του έργου. Μάλιστα. Άρα τώρα τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου και αυτά τα χρήματα να έρθουν και να αξιοποιηθούν κατάλληλα, τι προβλέπετε, τι πρέπει να γίνει από εδώ και έπειτα, κύριε Ξακουστέ, τα βασικά βήματα. Ναι, τώρα αφορά κυρίως τη διαχειριστική αρχή. Θα πρέπει να καταλήξουν και σε μια επόμενη φάση η βουλιαρική πλευρά και συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητες δράσεις, να συμβασιοποιηθούν τα έργα και να προχωρήσουν και οι ανάλογοι διαγωνισμοί. Να, αυτό που λέμε πολλές φορές και φωνάζουμε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια για να κατευθυνθούν σε τέτοιου είδους δράσεις και σε τέτοιου είδους ζητήματα, το βλέπουμε πια και στην πράξη. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Και γίνεται σοβαρή προσπάθεια από την περιφέρεια και τα αποτελέσματα είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή θα γίνουν συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένες δράσεις. Τώρα, και είναι μεγάλο το ποσό, είναι κοντά 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό λέω. Ναι. Για τα δεδομένα είναι ένα μεγάλο ποσό. Για τα δεδομένα... Ίσως να χρειαζόντουσαν πολλά περισσότερα χρήματα, καμία αντίρρηση σε αυτό. Γι' αυτό και ο κύριος Πουλιλιός είπε ότι είναι μια βοήθεια σημαντική. Mm. Βέβαια, το πρόβλημα των πλημμυρών δεν λύνεται έτσι, το ξέρουμε όλοι. Όχι. Χρειάζονται πολλά άλλα να γίνουν και κυρίως διακρατικά, τα έχουμε πει διασυνοριακά. Είναι πολλά ζητήματα που μπαίνουν στο ζήτημα. Μιλάμε για ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων δομών. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια διάθεση από τη βουλγαρική πλευρά, την οποία θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε μέσα σε εισαγωγικά, διότι θέλουν και αυτοί να βάλουν συστήματα παρακολούθησης, έτσι ώστε να βλέπουμε και εμείς τη δική τους δράση. Μάλιστα. Καλό είναι αυτό κάποια στιγμή. Απλά δεν έχει καταλήξει ακόμα, γι' αυτό σας λέω ότι εγώ θα μείνω στις δράσεις που έχουν εγκριθεί από τη δική μας πλευρά. Που αφορά στη χώρα μας. Ναι. Και την περιφέρειά μας. Την περιφέρειά μας, βέβαια, εννοείται. Επόμενη συνάντηση επίκειται για να δείτε. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα, όχι. Αλλά προφανώς να υποθέσω, έτσι δεν είναι το επόμενο διάστημα τουλάχιστον. Εννοείται. Ναι. Ωραία. Όλα αυτά τα χρήματα τώρα το ρωτώ γιατί δεν το γνωρίζω. Μέχρι πότε πρέπει να έχουν απορροφηθεί, αξιοποιηθεί? Γιατί ξέρω ότι σε αυτά τα προγράμματα υπάρχει πάντα και ένα χρονοδιάγραμμα. Σίγουρα αυστηρά. Γιατί αλλιώς τα χάνουμε, κάνουν φτερά, πετάνε. Θεωρώ ότι μέχρι το 20, αλλά θεωρώ ότι συνήθως δίνονται κάποιες παρατάσεις. Τώρα θα πρέπει να φτάσουμε στο 20. Για λίγο γρήγορα. Ναι. Αλλά κινείται σχετικά καλά, οφείλω Ωραία. Να πω. Αυτό είναι θετικό και τα όσα υπόθηκαν ήταν πολύ σημαντικά. Χθες ακούσαμε και δηλώσεις του κυρίου Τζιτζικώστα αλλά και του κυρίου Μουσιάδη, του Αντιπεριφερειάρχη Σερών, ότι τέτοια προγράμματα βοηθούν. Αρκεί, όπως είπε ο κύριος Μουσιάδης και πολύ σωστά, το λέμε όλοι, το συμφωνούμε σε αυτό, να κινηθούμε και γρήγορα. Ναι. Έτσι, και στοχευμένα. Γιατί το να διεκδικούμε μόνο χρήματα χωρίς να ξέρουμε πού να στοχεύσουμε. Ακριβώς. Δεν Άρα, έχει και νόημα. Στα Ελλάδα-Βουλγαρία υπάρχουν αυτές είναι οι στοχευμένες παρεμβάσεις. Τα μεγάλα ποσά είναι για στοχευμένες παρεμβάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Λοιπόν, κύριε Ξακουστέ, σας ευχαριστώ θερμά που σήμερα ήσασταν κοντά μας. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ. Τώρα, εμείς κυρίες και κύριοι, στην Αλεξανδρούπολη θα επιστρέψουμε. Ένα άκρος εντυπωσιακό θέαμα ρήψης αλεξιπτωτιστών στον αερολιμένα της Αλεξανδρούπολης, Δημόκρητος, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σήμερα μαθητές και αρκετοί πολίτες. Για μία ώρα περίπου, οι θεατές απολαύσαν με αμύωτο ενδιαφέρον την εξαιρετική αυτή επιδείξη που διοργάνωσε για έκτη συνεχή χρονιά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και τον Αερολιμένα Δημόκρητος. Το ειδικά για την περίσταση σχεδιασμένο σενάριο προέβλεπε άλματα από επίλεκτη μονάδα ειδικών δυνάμεων αλεξιπτωτιστών από ύψους 10.000 ποδιών. Οι αλεξιπτωτιστές προσγειώθηκαν με ακρίβεια στο χώρο που είχε επιλεγεί, αποσπώντας το πιο θερμό χειροκρότημα των θεατών μικρών και μεγάλων. Είναι πάρα πολύ καλό που φιλοξενούμε αυτή την εκδήλωση στην πόλη μας, γιατί αφενός δείχνει τις δυνατότητες των ενόπλων μας δυνάμεων, συγκεκριμένα των ειδικών δυνάμεων και του τμήματος αυτών, του τμήματος αλεξιπτωτιστών των ειδικών δυνάμεων και δίνει την ευκαιρία στον κόσμο της Αλεξανδρούπολης να παρακολουθήσει ένα θέαμα το οποίο δεν το βρίσκουμε εύκολα. Και ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσία των παιδιών σε αυτή την εκδήλωση. Όπως είπα, παρακολουθήσαμε μία επίδειξη αλεξιπτωτιστών, στατικού ημάντα και ελεύθερης πτώσης. Φυσικά αυτή η εκπαίδευση είναι στην καθημερινότητα των ειδικών δυνάμεων. Απλώς είναι μια ευκαιρία να δει και ο κόσμος ένα κομμάτι από την εκπαίδευσή μας. Σας ευχαριστώ. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω σήμερα από καρδιάς την επίλεκτη μονάδα ειδικών δυνάμεων. Πραγματικά που μας έκανε μια εντυπωσιακή παρουσίαση, ένα εντυπωσιακό θέαμα, αλλά και ταυτόχρονα να ευχαριστήσω και το Γενικό Επιτελείο Στρατού, το Στρατηγό, καθώς επίσης και τον Αρχή, γιατί ακριβώς συνέβαλαν τα μέγιστα για την ολοκλήρωση αυτής της εκδήλωσης με επιτυχία.
Λοιπόν, τώρα αλλάζουμε κυρίες και κύριοι θέμα και πάμε στα διόδια. Να δούμε τι έγινε σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, διότι εκεί συναντήθηκαν και οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας προκειμένου να δουν τι θα κάνουν με τα διόδια και τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μπορούν να κινητοποιηθούν από εδώ και έπειτα. Άλλωστε, το ζήτημα των διοδίων είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα και από ό,τι φαίνεται και το επόμενο. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο Δήμαρχος των Σερών, ο κύριος Πέτρος Αγγελίδης, για να μας πει τελικά τι αποφασίστηκε σε αυτή τη συνάντηση που είχαν με τους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα κοντά μας για ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ασφαλώς. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να πούμε δύο λόγια και να προβάλλουμε το θέμα από την δική σας πλευρά. Συναντηθήκαμε το μεσημέρι οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερών για το θέμα της δημιουργίας νέων μετοπικών και πλευρικών σταθμών διοδίων της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αυτού οδικών αξώνων. Και διαμαρτυρούμαστε έντονα για την δημιουργία αυτών των νέων διοδίων, διότι οι συνέπειες σίγουρα θα είναι πολύ άσχημες για όλους μας. Και τι εννοώ, θα είναι άσχημες για τις τοπικές οικονομίες, καθώς θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τους πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά την Εγνατία εδώ και τους κάθετους δρόμους στη μετακίνησή τους. Θα αυξήσει το κόστος στα εμπορεύματα και στα προϊόντα που μεταφέρονται. Θα υπάρξει κόστος επίσης και προβλήματα στον τουριστικό τομέα. Θα μειώσει τη γεωστρατηγική σημασία του οδικού άξονα, αφού τα διερχόμενα οχήματα των διευρωπαϊκών αξιωμάτων θα προτιμήσουν φθηνότερες επιλογές άλλων χωρών της περιοχής ή και τη χρήση των ήδη επιβαρημένων υπαρχιακών οδικών δικτύων. Πρέπει να προσθέσετε να πω ότι και στον άκτονα προμαχώνα Θεσσαλονίκης, έτσι, που περνάει μέσα από τις Σέρες, θα δημιουργηθούν άλλα δύο διόδια. Ήδη ένα έχει δημιουργηθεί, τα σύνορα προμαχώνα, και θα δημιουργηθούν άλλα δύο στον άξονα. Άρα μιλάμε για τρία συνολικά διόδια, κύριε Δήμαρχε. Για τρία συνολικά. Γι' αυτό τον λόγο ζητούμε από την κυβέρνηση να ακυρώσει την προκήρυξη του διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία Εγνατία θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, αλλά και αν τυχόν αυτό δεν είναι εφικτό, να τοποθετηθούν αναλογικά διόδια με λογικές χρεώσεις, ώστε να καλύπτεται το κόστος συντήρησης, ασφάλειας και ανακατασκευής του κατεστραμμένου δικτύου. Και επίσης οι παράπλευροι οδοί να μπορούν να εξυπηρετούν τους μόνιμους κατοίκους. Εμείς ζητάμε να έρθει ο Υπουργός Υπεχοδών, ο κύριος Σπίρτης, εδώ στο νομό μας, για να συζητήσει μαζί μας και με όλους τους φορείς, ή αν δεν μπορεί να έρθει εδώ, ζητούμε συνάντηση μαζί του το Υπουργείο, όλοι οι δήμαρχοι, και θα προτείνουμε και στον Αντιπεριφερειάρχη να έρθει. Και ασφαλώς ζητούμε, αποκαλούμε όλα τα σωματεία και τους φορείς της περιοχής μας να παλέψουν και να εναντιωθούν στη δημιουργία νέων διοδίων. Καλά, κύριε Δήμαρχε, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Πίρτς το τελευταίο χρονικό διάστημα, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, με μία δόση χιούμορ, έχει πολύ μεγάλη ζήτηση, γιατί το ζητάνε και άλλοι δήμαρχοι και άλλοι περιφερειάρχες, ακόμη και βουλευτές να τον δουν από κοντά, προκειμένου να καταλάβουμε τελικά τι σχεδιάζει και τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Αν και για να τα λέμε τα πράγματα λίγο με το όνομά τους, έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση, τι θέλει να κάνει η Εγνατία και τι θέλει να κάνει και το Ταϊπέδ. Και αυτό που θέλουν να κάνουν όλοι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα,
είναι να μπουν τα διόδια με βάση τη σκία, τις προηγούμενες που έχουν υπογραφεί και συμφωνηθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις, για να είμαστε σωστοί. Να μπουν λοιπόν τα διόδια, να λειτουργήσουν τα διόδια κανονικά σε όλα τα σημεία, 38 στο σύνολο. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε και να διεκδικήσουμε, όπως είπε και ο κύριος Σπίρτζης πριν από λίγες ημέρες σε κάποιες σχετικές δηλώσεις που έκανε και στη Βουλή, σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στην κυρία Τζανάκα, στη Δήμαρχο Καβάλα, στην κυρία Δήμητρα Τζανάκα, με την οποία μίλησε ο κύριος Σπίρτζης, τουλάχιστον να διεκδικήσουμε αυτό που λέτε, την αναλογικότητα. Όσα χιλιόμετρα κάνεις, τόσα να πληρώνεις. Γιατί μάλλον μόνο εκεί μπορούμε να καταλήξουμε, κύριε Δήμαρχε. Όπως το βλέπετε, οι προσπάθειες τίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να κινηθούμε όλοι οι δήμαρχοι Ανατολικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Τράκης, προκειμένου να πετύχουμε κάτι το οποίο ασφαλώς θα έχει καλές συνήθειες και για την τοπική μας οικονομία, αλλά και για τους πολίτες. Κύριε Δημαρχέ, να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Εσείς σχεδιάζετε πέρα από αυτές τις συναντήσεις και κάποιες άλλες που θα κάνετε ενδεχομένως στο επόμενο χρονικό διάστημα να κινητοποιηθείτε και με διαφορετικό τρόπο. Θέλω να πω, είδαμε κάποιες κινητοποιήσεις να γίνονται για τα διόδια στη Μέστη, για τα διόδια στην Καβάλα. Εσείς σχεδιάζετε με κάποιο τρόπο να κινητοποιήσετε και άλλους φορείς και την τοπική κοινωνία ενδεχομένως? Ναι, ασφαλώς υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. Θα προσπαθήσουμε πρώτα να δούμε τον Υπουργό, όσο πιο γρήγορα γίνεται, και αναλόγως θα κινηθούμε. Θα δούμε τι θα, αν θελήσει ο Υπουργός να μας συναντήσει ή όχι. Εννοείται ότι αν δεν θελήσει να μας συναντήσει ή δεν θελήσει να έρθει εδώ, ασφαλώς θα πρέπει να πάμε σε πιο δυναμικές λύσεις. Πάντως, ο κύριος Τζικώστας, στη συνάντηση που είχε με τους υπόλοιπους περιφερειάρχες στην Βόρεια Ελλάδα, κύριε Αγγελίδη, ανάμεσα σε άλλα είπε, και θα το προτείνουν αυτό στην κυβέρνηση και στον αρμόδιο υπουργό, ότι θα ήταν, πέρα από το ζήτημα της αναλογικότητας, θα ήταν ακόμη πιο σωστό και δικαιότερο να μην πληρώνει κανένας πολίτης που κινείται μέσα στον ίδιο νομό. Μόνο όποιος θέλει να πάει από νομό σε νομό. Αλλά αν εγώ, ας πούμε, κινούμαι στον ίδιο νομό και έχει κάποια διόδια, να μην πληρώνω. Κοιτάξτε, το βλέπω πάρα πολύ λογικό αυτό. Πολύ λογικό. Έτσι είναι. Είναι δυνατόν τώρα και μέσα στον ίδιο νομό να μην μπορούμε να κινηθούμε άνετα? Είναι πολύ λογικό, το βρίσκω πολύ λογικό και το υποστηρίζω και εγώ αυτό. Πάντως το ταξίδι, αν επιτρέπετε να το πω έτσι, Θεσσαλονίκη Σέρες Προμαχώνα, πραγματικά αν μπουν τα διόδια όπως ακριβώς προγραμματίζονται, θα είναι ένα σύμφορο ταξίδι αυτό, κύριε Αγγελή. Θα το σκέφτεται κανείς πάρα πολύ για να το κάνει και θα πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ναι, κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι θα περιοριστούν οι μετακινήσεις και αυτό θα έχει κόστος γενικότερα στην οικονομία. Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Κοιτάξτε, θα διπλασιαστεί το κόστος της μετακίνησης. Ούτε λίγο, ούτε πολύ. Κύριε Δημαρχέ, να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, το οποίο το λένε και άλλοι δήμαρχοι, αλλά ακόμη και οι περιφερειάρχες. Εντάξει, το ζήτημα των διοδίων πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί κακά τα ψέματα, όπως είπα και πριν από λίγο, αποτελεί μια μνημονιακή υποχρέωση. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, από εκεί και έπειτα, αυτό που λένε και πάρα πολλοί δήμαρχοι, ότι η Εγνατία απέναντί σας δεν έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές της υποχρεώσεις, όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται μέσα στις συμβάσεις. Εσείς αυτή την άποψη την ασπάζεστε? Δηλαδή, θέλω να πω ότι και η Εγνατία δεν έχει φερθεί μέχρι στιγμής όπως θα έπρεπε. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Και τι πρώτα κάποιος να διεκδικήσει? Σωστό και αυτό. Τι αποτέλεσμα να φέρει? Ασφαλώς συμφωνώ και σε αυτό. Αλλά μην πάμε στα χειρότερα. Τουλάχιστον να αποφύγουμε τα χειρότερα. Αυτή η δημιουργία των νέων και πολλών διοδίων δημιουργεί τεράστια προβλήματα και πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί άμεσα, να δοθεί μια λύση. Θα είναι καλό και για την κυβέρνηση να δώσει την πρέπει να λύσει. Μάλιστα. Τώρα, φυσικά, εσείς, για να ολοκληρώσουμε και με αυτό, θα σας αποδεσμεύσω, κύριε Δήμαρχε, γιατί μένει να δούμε τι θα κάνετε και εσείς το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί είπατε όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, από ό,τι καταλαβαίνω. Βεβαίως, εσείς έχετε ακόμη ένα ζήτημα να λύσετε και αναφέρομαι στον άξονα Ε61, έτσι. Να μην το ξεχνάμε και αυτό το ζήτημα που παραμένει πονεμένο, Προμαχώνα, Σέρες, Δράμα, Καβάλα. Γιατί σας είπα και προηγουμένως, είναι πολλά τα ζητήματα. Πολλά. Πολλά τα ζητήματα. Τι πρώτα κάποιος να διεκδικήσει και τι να λύσει. Ασφαλώς θα αντιμετωπίζουμε όλοι. Γι' αυτό θέλουμε τον κύριο Σπίρτζη να έρθει εδώ στις ΣΕΡΕΣ και με όλους τους φορείς
να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που εκκρεμούν. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει τελικά το επόμενο διάστημα, κύριε Δήμαρχε. Πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελίδη. Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο Σερών. Τώρα, ο χειμώνας μπορεί να πέρασε, αλλά τα προβλήματα που άφησε πίσω του είναι πολλά και σοβαρά. Οι ζημιές στο οδικό δίκτυο που προκάλεσε η Αριάδνη ήταν αρκετές, με τους υπευθύνους να τρέχουν και να μην προλαβαίνουν το οδικό δίκτυο του Βορείου Εύρου, αλλά και σημεία στο νότιο κομμάτι του. Ευθύνησε της Περιφερειακής Ενότητας, θυμίζει εργοτάξιο, καθώς τα συνεργεία έχουν πιάσει ήδη δουλειά, προκειμένου το συντομότερο δυνατόν να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις στους δρόμους. Συνολικά οι εργασίες θα κοστίσουν 500.000 ευρώ, με τη διοίκηση της Αντιπεριφέρειας να συνιστά την προσοχή των οδηγών αλλά και την κατανόησή τους. Ωστόσο, οι εργασίες αυτές είναι επιβεβλημένες για την οδική ασφάλεια. Με δύο εργολαβίες στο βόρειο και νότιο τμήμα του βασικού εθνικού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις αποκατάστασης των φθορών του οδοστρώματος από το χειμώνα. Είχαν προηγηθεί μεμονωμένες παρεμβάσεις από συνεργεία της Περιφέρειας σε περισσότερα από 1.000 σημεία για να υπουλωθούν λακκούβες που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία του περασμένου χειμώνα. Ζητούμε την κατανόηση και την προσοχή των οδηγών στα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, όπου εκτελούνται οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος. Ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς και πρόσθεσε πως στόχος είναι, αφού εξασφαλίσουμε τα ανάλογα κονδύλια, να υπάρξει και μία νέα εργολαβία για να αποκατασταθούν ακόμη περισσότερες φθορές στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ξεκίνησε μία σειρά παρεμβάσεων με δύο εργολαβίες για την αποκατάσταση των φθορών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία του χειμώνα. Πρόκειται για δύο εργολαβίες, μία στο Βόρειο και μία στο Νότιο Εύρου, συνολικό προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Αυτές οι εργολαβίες θα διαρκέσουν 1,5 μήνα. Στόχος είναι να καλυφθούν όλες εκείνες οι λακκούβες σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία είχαν παραλυφθεί από την πρώτη παρέμβαση που κάναμε. Ειδικότερα, μετά τις ζημίες που προκάλεσε ο παγετός και οι χιονοπτώσεις, είχαμε μία σειρά από ζημίες στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο του Εύρου, το οποίο είναι ευθύνη της περιφέρειας. Σαν πρώτη παρέμβαση κλείσαμε περισσότερες από 1.000 λακκούβες. Τώρα λοιπόν έρχονται αυτές οι δύο εργολαβίες, 500.000 ευρώ, για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε και άλλα μεγαλύτερα τμήματα που έχριζαν ειδικών παρεμβάσεων. Βέβαια, δεν σταματούμε εδώ. Θα χρειαστεί ακόμη ένα κονδύλιο. Εκτιμάται από την τεχνική υπηρεσία ότι είναι της τάξης των 300.000 ευρώ, προκειμένου να κλείσουν και άλλες φθορές του οδοστρώματος, οι οποίες προκλήθηκαν σε άλλα σημεία. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο Εύρος, λόγω της ιδιαιτερότητάς του, αλλά και ενός τεράστιου οδικού δικτύου που έχει στην ευθύνη της η περιφέρεια, που ξεπερνάει τα 1.120 χιλιόμετρα, έχει να αντιμετωπίσει κατά καιρούς ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε στη λογική της καλύτερης όδευσης των δρόμων. Και σε μια τελευταία δύση, λίγο πριν κλείσουμε το δελτίο μας, με βαριά καμπάνα τιμωρήθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη ο πρώην δήμαρχος Τυχερού, ο κύριος Γιώργος Δημούτσης, ο οποίος διετέλεσε, να πούμε στο σημείο αυτό, 2 τετραετίες δήμαρχος του πρώην Δήμου Τυχερού, με την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία του έδωσε το χρήσμα το 2002 και το 2006. Αντιμετώπισε λοιπόν τις κατηγορίες της απιστίας κατά του δημοσίου συμφέροντος και της υπεξαίρεσης δημοσίου χρήματος, όπως αναφέρει και το Φάρος 24. Μετά από 7,5 χρόνια περίπου, η υπόθεση έφτασε στο ακροατήριο. Το δικαστήριο δέχτηκε ελαφρυντικά λόγω πρώτερου βίου έντιμου στον κύριο Δημούτση και του επέβαλε την ποινή φυλάκιση 29 χρόνων κατά συγχώνευση. Ο πρώην λοιπόν δήμαρχος κατέθεσε έφεση, η οποία έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση να καταβληθεί το ποσό των 300.000 ευρώ. Ο κύριος Δημούτσης κρατείται και θα φεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους έως ότου γίνει η δίκη στο εφετείο, εάν καταβάλει το ποσό της εγγύησης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. We'll be right back.